η παγίδα της αρετής και ο μεγάλος καυγάς. Η αρετή θα ξανακάνει το θαύμα της και θα φέρει τη βασιλική σε τρομερή αμηχανία. Μητέρα και κόρη προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά και να αφήσουν στην άκρη το παρελθόν. Η βασιλική, αν και καχύποπτη, δεν συνειδητοποιεί ότι η μητέρα της έχει στήσει άλλη μια παγίδα. Είναι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η αρετή προσπαθεί όντως να κάνει το καλύτερο για την ίδια. Φυσικά κάνει λάθος. Η αρετή έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη κίνησή της. Φροντίζει να βάλει λόγια στη βασιλική για τη Χάιδο, κάνοντάς τη να πιστεύει ότι η Χάιδο είναι υπερβολικά προστατευτική με το μωρό και ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα. Η βασιλική προβληματίζεται με όσα της λέει η μητέρα της. Στην πραγματικότητα πέφτει στην παγίδα της και τα προβλήματα αρχίζουν. Θα φωνάξει στη Χάιδο και θα την κάνει να νιώσει άσχημα, επηρεασμένη από τα λόγια της μητέρας της. Η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο. Μόλις όμως η βασιλική καταλάβει ότι τα βάζει με λάθος άτομο, θα το ξανασκεφτεί και θα ζητήσει συγγνώμη. Ωστόσο η αρετή θα έχει πετύχει τον πρώτο της στόχο. Η Εύα από την άλλη είναι έτοιμη να φύγει για δουλειά και να κοινώνει τα καλά νέα σε όλους. Λυπάται που αφήνει πίσω το Χρήστο και τη Μάνη, αλλά δυστυχώς δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Στάστης τη συναντά στο καφενείο και οι δυο τους θα κάνουν μια πολύ ωραία και ευχάριστη συζήτηση. Μιλούν μαζί για τα σχέδιά τους και η Εύα τον αγκαλιάζει θερμά, ευχαριστώντας τον για τις όμορφες στιγμές. Την όμορφη αυτή σκηνή θα διακόψει η αρετή, η οποία θα τους δει από μακριά και θα τρελαθεί στο καφενείο. Μόλις τους δει αγκαλιά, θα αρχίσει να φωνάζει ότι είναι απαράδεκτη και ανάξιοι. Θα ξεσπάσει μεγάλος καυγάς μεταξύ των τριών και ο Στάθης θα της μιλήσει άσχημα. Η αρετή δείχνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο και η ψυχολόγος σηκώνει για άλλη μια φορά τα χέρια ψηλά. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.